Το αναφέρετο δικαίωμα στην δωρεάν και αξιοπρεπή υγεία διεκδικούν πολίτες, υγειονομικοί και σωματεία εργαζομένων που για μια ακόμη φορά έδωσαν χειρό παρόν στο πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας. Θέλουμε να εκφραστεί η κοινή συμπόρευση όλων των φορέων του νομού μας ακριβώς σε μια βάρβαρη πολιτική που κλείνει, συρρυκνώνει κέντρα υγείας, προνοιακά ιδρύματα, την ψυχική υγεία. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η κυβέρνηση συνεχίζει απτόητη παρά τις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνανε στο Λασίδι τον προηγούμενο χρόνο και παρά τα πακρίτια συλλαλητήρια. Η κυβέρνηση συνεχίζει απτόητη την πολιτική της. Να πούμε ότι τα νοσοκομεία στις μέρες μας σχεδόν έχουν πιάσει πάτο. Στηρίζονται καθαρά στο φιλότιμο των εργαζομένων. Ο κάθε νοσηλευτής δουλεύει σίγουρα για άλλον έναν. Εγώ που είμαι 20 χρόνια θα πω ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Με φόντο το σύστημα υγείας που καταραίει και τα κενά που καταγράφονται σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο, οι Ηρακλειώτες σήμερα νωρίς το μεσημέρι ζήτησαν στελέχωση των νοσοκομείων αλλά και στήριξη των οικοκυριών που παλεύουν με την ακρίβεια. Τα ζητήματα του ΕΣΥ δεν είναι μόνο του νοσηλευτικού προσωπικού, είτε ιατρικού είτε νοσηλευτικού, αφορά όλη την κοινωνία, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα, το εργατικό κέντρο έχει προκηρύξει στάση εργασίας. Και αντιδρούμε για τους χαμηλούς μισθούς μας, ενάντια στην ακρίβεια των προϊόντων που εμείς δεν μπορούμε πια να τα απεξέλθουμε. Για μας τους αγρότες, η υπόθεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι σημαντικό περιεχόμενο της ποιότητας της ζωής μας. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, φώναξαν με μια φωνή οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο για την υγεία, στο οποίο έδωσαν το παρόν και μουσική. Λέμε κάτω τα χέρια από το αναφέρετο δικαίωμα στην περίθαλψη και την υγεία. Η υγεία δεν γίνεται εμπόρευμα. Το Βενιζέλιο ήδη βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση. Εδώ και πολύ μεγάλο διχρονικό διάστημα δεν έχει καν διοικητικό συμβούλιο. Ουσιαστικά η δημόσια υγεία καταραίει, ο ιδιωτικός τομέας ανθίζει και μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, κάτι που ουσιαστικά δεν βοηθά τους ασθενείς, δεν βοηθά τους αρρώστους, δεν βοηθά την κοινωνία. Παράλληλα, το εργατικό κέντρο κήρυξε στάση εργασίας από τις 12 έως τις 4 το μεσημέρι.